«Όταν οι μέρες θα πλησιάζουν, τότε ο κόσμος θα σε χαθεί τους πολιτικούς». Ήταν τα λόγια του Γέροντα Παϊσίου, ο οποίος στη συγκεκριμένη προφητεία του αναφέρεται σε επίθεση της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Βέβαια, ο Γέροντας Παϊσίος αναφέρθηκε στη συνέχεια της προφητείας λέγοντας «Το κακό θα ξεκινήσει όταν ακούσετε να μιλάνε στην τηλεόραση για τα 12 ναυτικά μίλια». Ίσως να θεωρηθεί σύμπτωση επίσης το γεγονός πως ένας άλλος Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, είχε προφητέψει πως θα ξεσηκωθεί το Ρέμπελο και μετά οι πολίτες. Παραμένοντας στο ίδιο μοτίβο, προσθέτοντας όμως ένα στοιχείο αυτό του ξεσηκωμού του Ρέμπελου. Παλαιότερα, Ρέμπελος ονομαζόταν εκείνος που δεν είχε να κάνει δουλειά και που τριγυρνούσε άπραγος εδώ και εκεί στους δρόμους. Τότε, αναφέρει ο Πατρόκοσμας, θα υπάρχει κυβέρνηση και θα είναι σαν να μην υπάρχει. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όμως, αναφέρεται και σε άλλα στοιχεία στην προφητεία του, πριν φτάσει στη σύγκρουση με τους Τούρκους. Ένας μεγάλος σεισμός θα κάνει πολύ κακό και μετά από αυτόν θα επιτεθεί ο Τούρκος και θα φτάσει μέχρι τα 6 μίλια. Τι γνώριζαν οι Άγιοι αυτοί οι γέροντες και προσπάθησαν να μας προειδοποιήσουν? Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια όταν μελετά τις προφητείες, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί. Επειδή η κατάθεση των προφητείων των δύο αυτών αγαπημένων γερόντων της Εκκλησίας είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως αρνητικό κάλεσμα ή να αφήσει σπόρους συνωμοσιολογίας, καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι οι γέροντες ποτέ δεν προκάλεσαν, ποτέ δεν επιζήτησαν και σε ολόκληρο το βίο τους απέφευγαν συστηματικά να προκαλέσουν και ιδιαίτερα να προκαλέσουν λαθεμένα όνειρα ή να δημιουργήσουν φόβους στους ανθρώπους που τους πλησίαζαν και αποζητούσαν τη συμβουλή τους ή απλά να ακούσουν τα λόγια τους. Σεμνή και ζώντας με προσευχή, έχοντας σαν γεύμα ότι τους πρόσφερε η φύση και όχι οι άνθρωποι, ταπεινοί μέχρι εσχάτων, προσπάθησαν να φέρουν την ειρήνη, την αγαλίαση και την αγάπη στις καρδιές όλων των ανθρώπων.